Ακούτε ή βλέπετε το Crips Talk, ένα podcast των Cool Crips σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που επαναστείνει την αναπηρία με τους δικούς του όρους. Και πώς συνδέονται οι Cool Crips με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος? Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος οραματίστηκε, χρηματοδότησε και υλοποίησε τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Ενό διεθνού εμβέλεια περιβαλλοντικά βιώσιμου δημόσιου χώρου έκφραση, πολιτισμού και ψυχαγωγία. Σχεδιασμένο από τον Ρέτζο Πιάνο, και το Renzo Piano Building Workshop, ώστε όλοι οι επισκέπτε να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Οι χώροι του κέντρου πολιτισμού είναι πλήρω προσβάσιμοι από ανάπηρα άτομα. Παράλληλα, υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ αναπήρων και μη αναπήρων ατόμων. Είμαστε οι Cool Crips, ή αλλιώ ο Σπίο και ο Γρηγόρη. Δύο νέα ανάπηρα άτομα από Κομωτινή και Αθήνα, ο σκοπό μα είναι να κάνουμε το ζήτημα τη αναπηρία mainstream και να αυξήσουμε την δυνατότητα των ανάπηρων ατόμων, βάζοντα όμω μια νότα coolness, humor και αυτοσαρκασμού σε κάθε μας δραστηριότητα. Προέκταση των παραπάνω είναι να μειώσουμε τα εμπόδια, κοινωνικά και αρχιτεκτονικά, που αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα άτομα στην καθημερινότητά του, αλλά και να ενδυναμώσουμε τα άτομα αυτά ώστε να αγαπήσουν περισσότερο του εαυτού του και να αναπτύξουν το έβαθο των δραστηριοτήτων του. Κρυπστοκ, season finale, τέταρτο επεισόδιο. <laughs> Μην γελάσει για από τώρα, έχουμε ακόμα. Βρισκόμαστε <laughs> <laughs> στο στούντιο του είμαστε εδώ. Ε ήδη πάνω κάτω. Το μαλλί μου λίγο αρχίζει να μεγαλώνει. Το μαλλί σου πρέπει να το αφήσει μακρύ, είναι πιο ωραίο έτσι. Είναι πολύ ναι. ωραίο το μαλλί σου. Θυμάσαι που ήταν ο Λέντζα έτσι λίγο αντίπαρο. Ναι, που ήταν. Εγώ μετά λίγο ξέρει, μετά από ένα μήνα περισυλλογή στην Ήπιζα, <laughs> Κάπω έτσι δεν <τώρα, laughs> το, <laughs> το έχω πει. Κόψε τον, δεν θέλω να κάνω τίποτα μαζί του. Μαζί μα σήμερα είναι η Καταρίνα Βιανά. <laughs> Που εδώ μπαίνουν τα τέτοια, τα τα ψεύτικα. Ναι, ναι βάλτε εφέ εδώ. Με το φουντωτό Παύλα Σφιγκοφολιά Μαλίτης. Το υπέροχο Μαλίτης. Το υπέροχο μαλί της. Α, Το Μαλίτης που φαίνεται πιο μακριά... Την... Μπορείς, να είσαι στην Ήμπιζα και να κοιτάζεις εδώ και να βλέπεις το Μαλίτης. Την... Φαίνεται και από το ρηφόρο. Απαλή και λαμπερή επιδερμίδα της. Mm -hmm. Και τα ματάκια της στα καλύτερα. Το σφραγιλό της τίθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Go for it. Και τα μεγάλα, μαγα, όχι μεγάλα. Τα μακριά και εντυπωσιακά πόδια τη. <laughs> Υπέρλαβρα πόδια, θέλω <laughs> να πω. Αλλά βάστερνα. Θε <laughs> να έχει πάει και για το ήχο, είπε. Είναι, είναι λαμπερά και Λίζερ, λίζερ. Σίγουρα πήγε και περιποιήθηκε για μα. Στα κόκκινα σημαία. Ναι, φοράει κόκκινα λευκά και κόκκινα. Έχει ένα λεωπάρα μαξίδιο. Ναι. Ε, χειροποίητο που το έχει κάνει ε, η μάνα τη. Ε, δείγμα του γούστου τη είναι. <laughs> ε, γούστου τη πόσο και φοράει περίπου 644 βραχιόλια ε, και πέρλες ε, στα αυτιά μακριές μακριές. Υπέροχη. Και χαπηλίτσες μικρές. Μην νομίζει ο κόσμο ότι μάλλον μάλλη πέρλα. Να πούμε επίση ότι η Καταρίνα είναι η πιο αστεία γυναίκα στον κόσμο. Βέβαια, δηλαδή αυτό είναι. ξέρει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Έχει κάτι βραβεία που παίρνουν κάτι επιχειρήσει που είναι τελείω Αγόριαστα από το Ιντερνετ. Ναι, ναι, έτσι ναι, το πει και εσύ αυτό. <laughs> <laughs> τι να ήταν σχεδόν έτσι. Έκανε το La Factory, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ακόμα τη Λάπη τη Αμερική. Ήθελε να κάνει παγκόσμιο διαγωνισμό stand-up για να βοηθήσει τι χώρε που, που, δεν έχουν παράδοση ίσως στο stand -up. Να βοηθήσει να εξοπλωθεί. Okay. Οπότε έξω και πρώτη βγήκε η Μαλσία, δεύτερη Φιλιππίνε, και τέτοια η Ελλάδα. Ελλάδα τέταρτο ήταν η Ινδία και πέμπτο το Ισραήλ. Α, ah, εντάξει. Οι γνωστέ πέντε Οι γνωστές... χώρε. Αλλά αυτό και ήταν 88 χώρε μέρο. Μα... Και ποιο σε ψήφισε. Με ψήφισαν και εκτό Ελλάδος γιατί είμαι αστεία. Α, Οπότε ναι. Αλλά ήταν, πολύ ενδιαφέρον γιατί βρέθηκαμε στον τελικό με λαϊκό σε άτομα που ήταν από Κροατία, από Βραζιλία, από Σικαπούρια, Μιλισσία. Και ήταν φοβερά ενδιαφέρον οι συζητήσει για το που είναι το stand-up σε κάθε χώρα. Γιατί όλες δεν έχουμε... Το stand-up δεν είναι μέρος της παράδοσης. Καλά, ναι. Είναι... Τότε που... ήταν πριν 10 χρόνια περίπου, πόσο ήταν. Στην Ελλάδα πρώτο ξεκίνησε. Όχι, ο διαγωνισμό τότε. Ο που... διαγωνισμό ήταν το 2016. Ε, οπότε τότε mm. ήταν σίγουρα πολύ πιο πίσω το stand-up από ό,τι ήταν. Ναι. Ό,τι είναι τώρα. Ε, κοίτα, ε, νομίζω ότι ο κορονοϊός mm. σταμάτησε τη ραγδαία εξέλιξη. Okay. Γιατί μα ανάγκασε να μείνουμε μέσα και το στάντ πρέπει είναι πολύ live. Mm. Αλλά το YouTube δεν βοήθησε καθόλου σε αυτό, σω ή πλάστον Βο... να κρατήσει λίγο τα... Ναι, αλλά πρέπει να είσαι έχεις... έτοιμη υλικό για το YouTube. Mm. Και η διαφορά είναι τεράστια. Και... Δηλαδή, και... Είχαν όταν ήδη παραστάσει. Από... Ε. Δηλαδή... Ο κόσμο είχε δει ήδη, ξέρω εγώ, τα τέτοια. Τα ναι. και τα special που είχαν βγει. Αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ συχνό θέμα. Ότι ο κόσμο κάθε σπίτι και βλέπει τα special του. Οποιοδήποτε που είναι η βιντεοσκόπηση μια παράσταση που έχει παίξει ένα χρόνο σε 50 πόλει, που να σε εξωτερικό, ενίκειο με το γραφείο είναι καλά, το κοινό είναι ζεστό και φαίνεται super wow. Ναι. Ιδίω ε... με Αμερικανών ή Άγγλων και σου λένε μετά. Τι κάνω εδώ, α πούμε. Δεν συγκρίνεται τα ξένα ενό ελληνικό και εσύ. Όχι. Επειδή έχετε εξέψει Πάρα πολύ. Η ελληνική σκηνή είναι με διαφορά από τι καλύτερε σκηνέ παγκοσμίω. Στο, στο, διαγωνισμό αυτό, τι αναλογία αντών γυναικών είχε, Ήμασταν πάλι στο 10%. Α. Αν και στον μη που ήμασταν 20, ήμασταν. Ναι, τρει γυναίκε πάλι. Εκεί, εκεί 10-15, αν okay. 20%. Οπότε, είναι, είναι, δύσκολο. δίκλο. πώς, δεν... πώς είναι να είσαι γυναίκα κομικός, ας πούμε, ποια... Σου λέω τώρα. στην Ελλάδα, τώρα δεν ξέρω για έξω τι ε, Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω την την ρωτή, γιατί δεν έχουμε τι να το συγκρίνω. Δεν έχω κάνει ναι. ποτέ στάντο οπότε... <laughs> η, <laughs> Ό, τι σου είπε. Αλλά ειλικρινά, <laughs> επειδή μου γίνεται αυτή η ερώτηση δεν ξέρω αν ας πούμε, κάποια αρνητικά που έχω βιώσει ή κάποια σουπεραιτικά που έχω βιώσει είναι λόγω του φίλου μου mm. ή είναι λόγω mm. τη, του, του χαρακτήρου του <laughs> μου, του μαλλιού μου, του υπερχόλυνου στήθου μου. Οπότε, αυτά που είναι πασιφανή είναι ότι. Προφανώ καθαρά από άποψη. Δεν λέω ότι είμαι μεγαλύτερη κομικό στη αλλά έχω τη μεγαλύτερη εμπειρία. Έχοντα παίξει. Τι είσαι πιο μεγάλη ηλικία, εννοεί. Και αυτό. <laughs> Γρήγορη. Η Μανούλα Σκαλένη. <laughs> <laughs> και... <laughs> η μητέρα του Γρήγορη είναι συμπαθέστατη κυρία, <laughs> την οποία σε έπρεπε πάρα πολύ <laughs> να κλείσω αυτό. Α πούμε, έχω θα έλεγα τη μεγαλύτερη εμπειρία στο stand-up από τους Έλληνες κομικούς και θα ζω σε εξωτερικό. Παίζω τακτικά σε δύο γλώσσες. Έχω παίξει πάρα πολλά διεθνή φεστιβάλ σε πάρα πολλές διαφορετικές χώρες. Ε, και όμως το mansplaining που τρώω καμιά φορά είναι εξωθενωτικό και δεν, δεν γίνεται επίτηδες. Αλλά έχει βρει τη συνάδελφο μου έχει Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και μου Γιατί δεν γίνεται έτσι. Και λέω: Τι είναι. Στο εξωτερικό δεν γίνεται έτσι. Και μου λένε: πάει. Από εκεί ήρθα. Από εκεί Οπότε αυτό. Θα έλεγα ότι αυτό έχω Παρατηρήσει πάρα πολύ. Mm. Και βέβαια το, το κλασικό, αλλά δεν του δίνω πολύ σημασία το. Οι γυναίκε δεν αστείε, οι γυναίκε το οι γυναίκε. Το θεωρώ φοβερά ξενοφερτό σε μια χώρα όπου ακόμα και όλο ο ελληνικό να είναι γεμάτο γυναίκες γυναίκε και ακόμα και αυτέ που ήταν οι γατούλε οι, οι γκόμενε. Καρέ, βιβλιάκι, λάσκι, χρονοπούλου, μέλη κοντού, όλε κάνουν κομμαδία. Mm. Και μετά έχει βλαχοπούλου, τα ράβε, λέω, θέλει, δεν το θεωρώ. Ε, ναι, δεν μπορεί απαντήσει πολλά σε αυτό. Δηλαδή εκεί μετά εντάξει, έχει κάποιον απέναντί σου που μάλλον. Αυτό δεν, δεν θα αλλάξει το, 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 αυτό Το θεωρώ έννοια. λίγο ξενόφορτο και λίγο περίεργη άποψη. Και κοίτα, σκέψω εγώ, έχω στο νου πριν να έρθω στον Σανταπ στην Ελλάδα, ήταν ο Χάρη Κλίν. Ο Πανούσης και η Μαλβίνα περίπου, η οποία ήταν πιο αστεία για πολύ κόσμο. Η Μαλβίνα ήταν φοβερά χαυτερή. Αλλά είχε μία αστεία γυναίκα στα τρία άτομα που υπήρχε. Δεν ήταν 10% αλλά 33%. Ήταν πολύ καλή και Και τώρα που απέκτησες και μια νέα ταυτότητα, ω ανάπηρε η γυναίκα πλέον... Ανάπηρε η γυναίκα, δύο σε αμαξίδιο. Εντάξει, υποθέτω, έχει αλλάξει το πόσο εύκολα πάσει μια σκηνή. Να ναι, και έχει αλλάξει και αναγκαστικά η ομιλία. <laughs> <laughs> ναι, αλλά... Παλιά μου πάρα πολύ γρήγορα. Και έχει να... αλλάξει από σένα, δηλαδή το πώ γράφει τα κείμενά σου και πώ. Όχι, 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 Αυτό όχι. Ε, έχει αλλάξει το αυτό που λε. Γιατί ακόμα και χώροι που έχουν πρόσβαση για το κοινό. Δεν έχουν πρόσβαση για τη σκηνή. Υποθέτω το έχετε δει κι εσεί. Σα mm. χαλούν να πάτε κάπου να μιλήσετε για θέματα νομπεριά και δεν μπορείτε να μην τη σκηνή. Και είναι. Α, το σκεφτήκα, δεν βάλει αυτό το χώρο. Mm. <laughs> ναι, είναι αλήθεια ότι η πρόσβαση για του θεατέ δεν συνεπάγεται πάντα και η πρόσβαση mm. για του τους, τους καλλιτέχνε. και με την, στο δεύτερο επεισόδιο με, με την τη Έλληνα και τη Σοφία την Ιχνατίδου. Mm ότι ναι, δεν υπάρχουν πολλέ προσβάσιμε σκηνέ στην, Πολύ... Ναι. Στην Αθήνα. Ή. Αλλά η αντιμετώπιση που λαμβάνει από του παραγωγού, για παράδειγμα, έχει αλλάξει το πόσο εύκολα μπορεί να κλείσει μια παράσταση. Έχει δει εκεί διαφορά. Όχι, όχι. Θέλει να ανοίξουμε ένα δικό μα θέατρο. Πάρα πολύ. Να είναι γρήγορη το σκέφτη. Φαντάζομαι το λιγάκι. Με την Κατερίνα τη βασική. Ναι, να είσαι στην είσοδο. Ναι. Ωστή. Να σε να κόβω στα εισιτήρια. Α, υποδοχή. Παράγοντα. Ε, 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 εγώ θα είμαι στο <laughs> μπαρ. σε κυλική και η Καταρίνα θα παίζει, ρε παιδί. Ο Σπίρτρο θα είναι <laughs> και μόνο κονσόμασιο. Η Καταρίνα θα είναι η μόνη καλλιτέχνη. Ε, θα είναι η βασική. Σαν σαν κομπέρ. Σαν τι. <laughs> Σαν κομπέρ, θα... θα, πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς πιο καμπαρέ παρά. τα θα... και κάνει κάνει Ναι, άμα mm. δει τα ποδαράκια θα συμφωνεί φορά. Ναι, αν με yeah. Θα πάντα κάνω ξαπλωμένη για Θα πάντα κάνει. Ωραία, <laughs> 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 και τώρα μπήκαμε στο θέμα τη εκπομπή. <laughs> ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για σεξ. Θα βάλουμε mm -hmm. να κάνετε σκύψη αυτό το παιχνίδι. Θέλω απλώ να εξηγήσω ότι με αυτού του δύο το ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για σεξ. Δεν ισχύει γιατί δεν μιλάμε ποτέ για τίποτα. <laughs> με το που σα βλέπω χοντρά νυχοντράδεστα. Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να κρατήσουμε το δεξιλόγιο μα σε, σε κόσμο επίπεδο. <laughs> Εδώ έχουμε πει ήδη στην Καταρίνα μια λίστα με λέξει <laughs> από μη πει και κάπα που δεν μπορεί να πει και πολλά άλλα. Κάμπα. Ε, γάμα κάπα για κάποιους. Και, ναι. Α, Προφέρεται α, με διαφορετικούς τρόπους στην Ελλάδα. Η όρεξη. Ναι. Ναι, Η όρεξη. <laughs> η, όρεξη. <laughs> η, oh, right. η όρεξη. Η ερωτική επιθυμία. Η όρεξη επιθυμία για σεξουαλική ικανοποίηση. Αλλά εντάξει, πριν φτάσουμε στο σεξ, θα ήθελα να το πάω λίγο λοιπόν, μεσολαμία. Πήγαινε. Για το χιούμορ κιόλα, για το πώ βοηθάει στο να καταπολεμήσει ένα στρατό, πώ να φέρει τον άλλο πιο κοντά σου. Δηλαδή, ίσω κάποιε φορέ νιώθει ότι το χιούμορ, άμα είναι και πολύ έτσι μαύρο ή πολύ δυνατό, να απομακρύνει τον άλλον, ή νιώθει ότι πάντα βοηθάει στην καταπολέμηση ε, του. Θα έλεγα ότι 95% βοηθάει και υπάρχει mm. αυτό το 5% όπου που μάλλον θα... του έχει χάσει ήδη αυτού του ανθρώπου. Ναι, πέρα, αυτό δηλαδή... είναι άτομα τα οποία νιώθουν ήδη τόσο άβολα και όχι καλά με τον εαυτό του. Θα του έρθουνε ούτω ή άλλω. με ρωτάνε πολύ συχνά ότι. Ε, ε, σου έχει τύχει ποτέ να είσαι με κάποιον άντρα που δεν θεωρεί αστεία και μου δεν πλησιάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αν κάποιο δεν μου βρίσκει αστεία, παιδιά δεν. Ναι, μάλλον, όντω. Δηλαδή. Απαντάστε να το γνωρίσω. Είναι το ίδιο με το. Αν δεν αντιδρά, αν δεν σε κερδίζει το μαύρο χιούμορ κάποιον που αυτό σαρκάζεται, που έχει πάνω πιθάνει, που μου λέγεται αναπηρία του ανοιχτά και με πλάκα και με κέφι. Και, mm. και, και, αγάπη. Δηλαδή, ε, ε, έχω αγαπήσει πάρα πολύ την εμπειρία μου και τις βλάβη δηλαδή, mm. μου, <laughs> Δηλαδή, <laughs> είναι κάτι. είναι... σαν να μαθαίνεις άλλη γλώσσα και άλλο πλήτσιμο να ζεις μια χώρα που, που να μάθεις καινούς κανόνες, και όποτε... Ισχύει, <laughs> είναι... σε, σε ποια για μάθηση. Αυτό, να δεις, είναι. Yeah. Ά, <laughs> μια νέα πίστα τώρα. <laughs> Αυτό, και, και με εσάς. Αυτό έγινε όταν γνώρισε και εσάς που... <laughs> Μα, ακόμα και τώρα, Γρηγόρη, με διάρκεια χθε <laughs> σε μήνυμα στο Instagram. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Κάνουμε ξανά μαθήτρια. Γινόμαστε <laughs> εμείς οι δάσκαλοι. Μ' αρέσει να, να σε δασκαλεύω, μου κάνει κάτι. Ναι, <laughs> <Μια ουρά καμπιλά>. ναι, <laughs> Αλλά αυτό ότι και μέσω εσά <laughs> το γνώρισα... <laughs> πρώτον, ότι υπάρχει όντω στην κοινότητα. <laughs> Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ ενωμένη η κοινότητα στην Ελλάδα. Ε, καμία κοινότητα δεν, δεν είναι ενωμένη στην <laughs> Τίποτα δεν είναι. Δεν, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά προφανώ εγώ πει υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με διαφορετικό χαρακτήρα. ξέρει, mm. διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικέ ηλικίε, διαφορετικά βιώματα. Αλλά το γέλιο που ρίξει με εσά του δύο συγκεκριμένα <laughs> και με άλλα τέτοια τρία άτομα. Τα χαίρομαι πάρα πολύ. Τα yeah. σχόλια που yeah. μου αφήνει και σα αφήνω στα social. Είναι η χαρά τη μέρα μου. Εν τω μεταξύ, το τελευταίο σχόλιο που έχει αφήσει στα καμία είναι pay. 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 <laughs> <laughs> Αφού ήταν <laughs> αυτό που είπε, είναι. Και τα... κάτι με έβαλε. Τι είδα τη με <laughs> Αυτή είναι η Κατερίνα Βένα. <laughs> <laughs> Μιλάει σοβαρά το Σιόε και στο Instagram είναι. Ε, Μιλάει σοβαρά. Μπορώ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ δυνατό μου στοιχείο. Ότι μπορώ να μιλάω σοβαρά και σαχλά συγχρόνω. Εκεί που σου μιλάω σοβαρά, παφ! Μιλτζάνα. <laughs> είναι super power. <laughs> και τι άλλο μπορεί να κάνει συγχρόνω. Πολλά γρήγορα. <laughs> να δείξουμε στο κοινό τώρα. Είναι και βίτκα, είναι θέμα αυτό. Ναι, μπορούμε και να το περιγράφουμε για αυτού που τα ακούνε μονάχα. <laughs> η Κατρινά τσουλάει λάχνα από το χρεωρίο Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να δει να ακούσει βασικά πορνό για τη φιλού. Θα Νομίζω υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν Υπάρχουν κάποια πράγματα, αλλά σκέψει να είσαι στην παραγωγή αυτού. Δηλαδή να το φτιάχνει. Η Βενά θα... δαγκώνει θα... χίλι το έβεν, <laughs> για, όποιον τυφλό προσπαθεί <laughs> να δει το. Πόσο <laughs> τι περιγράφεις, γιατί έχει σημασία και το σχήμα. Το όλο, σχήμα, όλο, σχήμα, όλο, το πας πολύ σωστά. Ναι. Με... Αυτό... Θα, θα, το έκανες ποτέ εσύ αυτό, θα σου πήγαινε. Και τότε... τώρα, τώρα, θα το κάνεις έτσι όπως <laughs> είναι. <laughs> ε, θα γελάγα πάρα πολύ μήνω. <laughs> Επίση, η <laughs> Εκκλησία <θα> είναι <επιφάσουν>, η Βενιβία. Η Βενιβία <laughs> μπαίνει-βγαίνει. Βενιβία. Η Βενιβία είναι η Βενιβία. Η Εκεί θα κολλήσει λίγο. Σκεφτόμαστε ότι περνάμε ένα ποτέκι και να κάνει χιτ και δίδυα. Θα σου πήγαινε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Έχει αλλάξει τα έχει χάει πάρα πολύ. έχουμε βάλει και περιορισμό λέξη γι' αυτό. Όχι, είναι πόσο θέλω να συζητήσουμε. Η δυσκολία στο sexting όταν δεν μπορείς να δαχτυλογραφήσεις καλά. Ναι, εκεί δεν τα πιες. Και όταν μιλά καθαρά, Σπύρο και Γρηγόρη, που δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Καλά, δεν είμαστε και πιο. <σύρια> Εύγλωτοι τύποι. <σύρια> τι τύποι που έχει νόηση. <σύρια> Αλλά ναι, όντω. Ναι, 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 Και μπορεί να μπροστά και παιδιά, ώρ, 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 ώρ. με παιδιά ώρε το καθημερινό. Με να διορθώνω. <σύρια> Πήρα καινούργιο, αλλάξα έκανα βάθμιση κινητού. Και όταν έκανα βάθμιση κινητού, Μα θέλει ξανά από την αρχή. Δεν κουβαλάει αυτά που ξέρει το παλιό κινητό για ναι. να Ναι. Να, βγάζει σωστή λέξη μετά το σωστό. Και μετά είναι από... πάλι από την Βάλε αρχή. Μου αυτό και εκεί. Και είναι χειρότερο. <laughs> δηλαδή θέλει δηλαδή, να βγάλει. Γιατί λέγαμε για τι δυσκολίε που έχει αλλάξει. Θέλει ένα παράδειγμα άδειγμα, <laughs> παιδί <laughs> μου. Τι. Θες να γράψει μελιτζάνα και βγαίνει Και βγαίνει κάτι Όχι, άλλο Με λιτζάνα βγαίνει αλλά Σου λέω γράφεις Πες το πες το ε, θέλω να συνειώσω μέσα μου και θα γράψει το άλλο, θα γράψει... Ε, θέλω να πάω με τα μέσα. <laughs> και έτσι Θα της νότβατε Αλλά σου αρέσει το λεωφορείο. Αυτό καταλαβαίνει ο άλλος. Για <laughs> εγώ άλλο. Εντάξει. Εντάξει, πλάκα, πλάκα, τώρα τα, τα, social βοηθάνε πάντως στο να φέρνουν τους ανθρώπους λίγο πιο κοντά, τουλάχιστον ανάπηρους και εμείς στο κομμάτι Τι της επικοινωνίας. ότι είμαστε πολύ τυχεροί που αναμπηρεύσαμε σε αυτή, αυτή εποχή. την εποχή. Ναι. <laughs> ναι, Γιατί έχουμε τεράστια τεχνολογική υποστήριξη. Και... Μπορεί και τα social στο κομμάτι του φλερτ τουλάχιστον. Ναι. Αυτή η απόσταση που έχουν και το ότι δεν χρειάζεται <laughs> να απαντήσεις αμέσως. Βοηθάει λίγο να, να φύγει πρώτα η πρώτη μηχανία και να γνωρίζει τον άλλον χωρί να, να έχει το άγχο ότι Τι μαλάκα έχω να πει απέναντί μου. Έτσι, ναι, μην το αφήσει τρει ώρε το μήνυμα Εντάξει, παιδί. όχι, παιδί, μου, αλλά να κάτσει να σκεφτεί μια απάντηση. Yeah, βάστηκε. Και... <laughs> <laughs> Κάτω λίγο. Δύο λεπτάκια. Αλλά ναι, δεν το είχα σκεφτεί πλάκα-πλάκα ότι άμα έχει δυσκολία και στην πληξιολόγηση και στην ομιλία, τι κάνει. Αυτό είναι από τα mm. μεγαλύτερε μου δυσκολίε. Γιατί mm. δεν υπάρχει άλλο. Τηλεφωνικά. Εντάξει, βέβαια. Πολύ γρήγορα. Το ηχητικό είναι μετά. Ναι, αλλά είναι άλλο όταν στέλνει μηνύματα. Ναι, τότε δεν είναι είναι κάτι άλλο. Δεν θε να μιλήσει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζω γενικά. Όχι μόνο στο φλερ, είναι γενικά. Δεν γράφω τα κειμενά μου πια. Τα θυμάμαι. Αλήθεια. <σχύ> ναι, γιατί μέχρι να τα γράψω, να τα πω, να τα γράψω σωστά, να γιορτώσω το λάθο. <σχύ> 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 δεν είναι <Okay>. Δεν υπάρχει. Θα <σχύ> θυμάσαι όλα <σχύ> <πίδα>. απ' <σχύ> έξω. Οπότε ένα από τα τεράστια υπέρ τη κατάσταση. μου έχει γίνει πάρα πολύ καλή μνήμη μου. Αλλά γενικά, τι, τι αλλαγέ έχει βιώσει κι εσύ. Ε, εντάξει, το σώμα σου έχει αλλάξει κάπω, ναι, αλλά. Ναι, έχει αλλάξει. Ε, Νιώθω ότι. Πιο πολύ εντάξει, δεν με νοιάζει τόσο πολύ ναι. το σώμα. Πιο πολύ είστε αντιδράσει των γύρων, που θα ήθελα πιο πολύ να. Γιατί. Ε, αυτό που προσέξτε είναι ότι λόγω του ότι είμαι αρκετά γνωστή. Καλά, αυτό από μόνο του είναι ένα αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Ναι, οπότε είναι, δεν νομίζω ότι η δικιά μου εμπειρία με τον κόσμο είναι... Είναι μ. κοινή. Η κοινή, δηλαδή σταματάνε αυτήν ξανά στον δρόμο, φωνάζουν μπράβο Κατερίνα, έτσι και με εδώ να προσπαθώ να προτάω, έχω ένα κορνάρι, πι, 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 πι. μπράβο! Έχει και επειδή ξέρουν ότι δεν αυτό που έχω πει, σχεδόν θα πω, α, το πω χωρίς κακιά λέξη. Έχω πει ότι δεν θέλω ποτέ λύπηση και αν με δει ποτέ στον δρόμο, μην πείτε ποτέ, α, έχει και μεν, κοπέλα, πείτε, α, έχει και μείνει κομμενάρα. <laughs> και περνάνε αυτήν την κεφωνά, σαν κομμενάρα, φρανά. Και μου, oh, thank you, oh, thank you. <laughs> ξεκίνησε να για τα μπράβο και λέω θα πει τώρα ότι έκανα, σεξ και μου λένε μπράβο ας πούμε. Ναι, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο να έχει και... Να <laughs> έχεις κοινό στο σεξ. Αυτό υπάρχει ως αστείο κομικού που τότε έκανα σεξ, η μουσική βάζει πάντα ε, μουσική απολεύση στην αυλία ώστε <laughs> <θα> τα έχει προκροτεί <laughs> τα παίρνω εγώ. <laughs> Το έκανα... thank you, thank you. Εν τω μεταξύ... Νιώθω ότι όταν είμαστε τώρα που είμαστε ανάπηροι, ότι ο κόσμο νιώθει μια πολύ μεγάλη άνεση να μα ρωτήσει για σεξ. Ερωτήσει που δεν θα έκανε σε κάποιον μία ανάπηρα. γιατί νοιάζονται περισσότερο για το που σου τώρα πια. Δεν το έχει προσέξει. Αποκτούν μια άνεση ξαφνικά που δεν δικαιολογείται από κάτι. Σου δεν θυμάσαι τι απορίε που είχε πριν γίνει ανάπηρο, γιατί εγώ τη θυμάμαι. Τι για του ανάπηρου ή γενικά. Ναι, όχι για όλου του ανάπηρου. Εγώ είχα τεράστια απορία. Είχα ρωτήσει έναν Αμερικάνο κομικό που έχει. Πώς ήταν το Σιρήπλ Πολζή. Εγκεφαλική παρέλση. Εγκεφαλική παρέλση. Τον Τιμ Ρέγκο. Του είχα πει η σπαστικότητα που έχει στου μίσου επηρεάζει το σεξ ή βοηθάει. Και βάλει γέλια και μου λέει ανάλογα. Μου λέει δεν Το δεν λέει σπαστικότητα. Αλλά αυτό σε αγώνι. Αλλά α πούμε αυτή την εμπορία που την είχα πριν. Ναι, αλλά θα, θα ρωτούσε κάποιο μία ανάπηρο πώ κάνει ας πούμε, αυτό στο σεξ χωρί να τον ξέρει και πάει πολύ καλά. Όχι, χωρί να τον ξέρει. Δηλαδή νιώθω ότι αυτό, επειδή ο άλλο είναι ανάπερος. που κάνω γύρω από το σεξ, επειδή είμαι πολύ περίεργη γενικά, τι έκανα σε φίλου και γνωστού. Αυτό το. Και για πείτε. Σεξ. Πώ το λέτε. Ναι, <laughs> Ε, είναι, είναι, περίεργο. Και είναι περίεργο που είναι από τα νουμ, νούμερο ένα ανησυχία του κόσμου. Ναι, φουλ. Αλλά... Και το... άμα γίνω, ξέρεις, Αυτό είναι εμένα... πιο πολύ είναι το σύνδεμα της κλειδαϊότητας, λίγο, έτσι, να δεις... Είναι πιο πολύ περιέργεια, δεν ξέρω τι είναι ακριβώ. Νομίζω ότι συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Είναι περιέργεια, είναι φόβο και ένα. Ε... Α, αλλά μπορεί ακόμα, ε. Άμα <ΣΣΣ> γίνει, μπορείς ε, Γίνεται, ε. <ΣΣ> Ναι, τελειώνει η ζωή σου, ε. Και στι γυναίκε. Στι γυναίκε, σε εσένα, πούμε, ποια είναι η του, γιατί σε εμά, α πούμε, είναι να σου σηκώνεται. Στη γυναίκα. Ε, αν το νιώθει. Αν το νιώθει, ε, οκ. Δηλαδή, ποτέ δεν σου λένε να το νιώθει. Η ερώτηση είναι. Έτσι έχει από τη μέση και κάτω. <laughs> <laughs> Είσπα... Είσπα... <laughs> ναι, ναι. Είναι λίγο πλάγιο. Έχει πάει. Καλά, σε σένα, παράδεισμα. επειδή βλέπουν ένα μαξίδι, νομίζουν ότι είναι και από από ατύχημα, α πούμε. <laughs> δεν καταλαβαίνουν καν ποια είναι η βλάβη σου. Καλά. Κανεί δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνω εγώ η Ούτε η ίδια ξέρει. Οι γιατροί δεν ξέρουν ποια είναι η βλάβη. Όχι, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι. Από πού πειράζει αυτή η άνεση, α πούμε. Κοίτα, έρχεται με απορία σίγουρα. Είναι αυτό που πηγαζει αυτη η ανεση α πουμε κοιτα ερχεται με απορια σιγουρα ειναι αυτο που λεει η κατερινα και ο φόβο. Άμα εγώ πάθω κάτι, άμα χτυπήσω, πώ θα είναι. Ε, okay. είναι. Και ίσω είναι γιατί μπορεί να σε βάλει άλλου. σε ένα καλή πιο κάτω και να μην σκέφτεται, ναι, αυτό... σκέφτεται πολύ. Αυτό νομίζω ότι είναι. Σε βλέπει ω ανάπειρο, λέει, σε βλέπει λίγο. Ως όχι παιδί, κάτι το Όχι, οποίο. Θέλει να βρει τα καλά. Είναι αυτό το σχεδόν παιδικό. Mm. Αλλά, αλλά, αλλά αυτό το κάνει. Αλλά παραλία πα. Μπιφτέ και ατρό. Πατάτε σου κάνουν. Ένα... Ε... Ε... Εγώ αυτό το vibe λαμβάνω περισσότερο. あυτό... Πάνω πολλά. από όλα. Από του ξένου κυρίω. Άμα είναι φίλο σου. Κάποιο γνωστό σου ρωτάει γιατί έχει περίεργη... Ναι, εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό. Ξένοι θέλω να ξέρω ότι. Αλληγενεια... Αν συμβεί το χειρότερο που έχω να πω αυτό δεν είναι το χειρότερο. <laughs> <laughs> στο μυαλό του είναι το χειρότερο. Ναι. ναι, ναι. Δεν έχουν πολύ φαντασία. Αλλά mm. αυτοί αυτή η άνεση, α πούμε, είναι και σε άλλα πράγματα. Mm. Δηλαδή, σε αγγίζουν πολύ πιο εύκολα από ότι θα κάποιο μία ανάπηρο. Έτσι νιώθω τουλάχιστον. Α, ναι. Εμένα, Εγώ νιώθω ναι. Στι Εμένα... το ε, αντίθετο. Όχι, σε αυτήν τα μαλλιά σου. Ε, με ένα σύνδεσμο να κουμπάνε στο κεφάλι πολλοί άνθρωποι. Ε, με ναι, Περαστικοί εγώ... άνθρωποι. ή στο, να με κουμπίσει και μέσα να ε. μου κουμπίσει τον νόμο, α πούμε. Δεν θα Είχο... το κάνει σε κάποιον. Το βγάζει ο Σπύρο πάρα πολύ αυτό. Πούμε, να με κουμπίσει τον νόμο, κάνει έτσι εδώ. Και δεν... Αυτό είναι άλλο. Αυτό πρέπει το να το κοιτάξει. Αυτό Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Κατά την έννοια του, Δηλαδή να σου πούνε κάτι, να μου πούνε ωραία α πούμε, που δεν θα το έλεγε σε κάποιον. Που θα έχει ξανθό μαλλί και oh, να μην ανάπτυξε. Όχι, για να σου πούνε κάτι καλό, να πάρεις τα πάνω σου, μωρέ. Ήμου, κοίτα πώς είσαι, μωρέ. <laughs> κοίτα, αυτά ως πρώτο βήμα, ως... Ε, first try, που λένε, ξέρεις, mm. ρούκι, κάποιον mm. ρούκι, <laughs> που δεν έχει καμία εκπαίδευση, καμία επαφή και καμία σχέση με την ανεπηρία, το θεωρώ πολύ καλό να είναι οι πρωτεντίδε, να σου πει ωραίο λέει, ε, 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 Αντί να κάνει. Α, το καλυμμένο. Mm. Οπότε το σου λέω, θεωρώ ότι και στην Ελλάδα ε, νιώθω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το πώς βλέπουν τους ανάπηρους. Μετακινείται σιγά σιγά. Η διαφορά με το όταν ήμουν εγώ πες γυμνάσιο ολίγιο με το πώς είναι τώρα τα παιδιά γυμνάσιο λύκιο και πόσους ε, πόσα άτομα με κάποια μορφή αναπηρίας βλέπεις έξω είναι δεν έβλεπες ναι, ε, σίγουρα λογικά <laughs> κάθε, κάθε άβεν και λίγο καλύτερα από ναι, το... ε, και οι ανάπηροι κυκλοφορούν αρκετά περισσότερο και α μην είναι προσβάσιμα έξω, ναι, προσπαθούμε λίγο. Το σημαντικό είναι ότι δεν είναι μόνο αθλητέ, γιατί αυτό μου τη βιδώνει. Γιατί είναι να κάνω αυτό που η φύση του απαγόρευσε. Ξέρετε, tá, αυτό. Το. Α, βέβαια, ακόμα και, αθλητές είναι, στον... ναι, αλλάξω, και οι ε, αθλητέ είναι τουλάχιστον. Ναι, αλλά έχει ένα κομικό. Ο δεν είναι δεν είσαι Ο είναι λίγο. <laughs> το ε... ping pong, γιατί θεωρείται άθλημα. Εγώ δεν είμαι αθλητή. Είμαι μπαλάκι. Και εσύ αθλητή, δεν είσαι. Μαζεύεται, δεν μπορεί να εκφραστεί αυτό. Την έχουμε εγκλωβίσει πάρα πολύ. Δεν λέω τίποτα. Σφίχτηκε. Απλά μπορεί αυτή η άνεση που υπάρχει στην επικοινωνία σου να σου μιλήσω. Μένει σε αυτό το Φιλικό, χαϊτόμενο επίπεδο. Ναι, με... Δεν θα πάει ο άλλο εύκολα να σε, όχι, δει, όχι, να σε δει πιο ερωτικά. Γιατί, Πώ θα πάει, Γιατί, Δηλαδή είναι άβολο, εσύ, Γιατί θε κάποιο που έρχεται να σου μιλήσει, Όχι με παιδί μου, Άκια, δεν σε λέω εκείνη τη στιγμή να αρχίσει να με φασώνει. Όχι, <laughs> θε να με φασώνει να μπει σε ε? πιο deep συζήτηση. Όχι, και... άμα, αλλά νομίζω ότι γενικά ο κόσμο ακόμα δυσκολεύεται να δει του ανάπηρου ω με την ερωτική του διάσταση. Ε, για μένα και νομίζω. Το έχω συζητήσει μαζί σα και σε άλλε φάσει. Για μένα η μεγαλύτερη αλλαγή δεν ήταν το σωματικό, αλλά το πώ νιώθω εγώ για τον εαυτό μου. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, νομίζω ότι το να είσαι και πολύ καιρό στο νοσοκομείο δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει, όχι. Γιατί παίρνει μια απόσταση από το σώμα σου. Και να είναι καλά η φωτεινή ήταν που μου είπε, όταν έχεις να μπορώ να κουνάω λίγο τα χέρια, μου έδωσε ένα, τε, ένα, τετή, ένα τετή κρέμα και μου είπε βάλτε όπου, <σκυσκύνω> <σκυνώ> λοιπόν, φτάνει. Mm. Για να ξαναγνωρίσει το σώμα, να νιώσεις παφή δέρμα, δέρμα. Γιατί παράλληλα το λαιμό κάτι για τρει ή μισή και έκανε τεράστια διαφορά αυτό. Να ξ... φοβόμουν να μ' ακουμπήσω. Ναι, είναι, βλέπεις μια ανταγή στο σώμα σου, βλέπεις και... Οπότε είχε το ψυχολογικό, ήταν πολύ μεγαλύτερο και ακόμα είναι από το σωματικό. Α πούμε, παλιά θα έκανα Σεξ πολύ πιάνεται με κάποιον που δεν ξέρω τόσο ναι. καλά τώρα. τώρα θε, θέλει μια διαδικασία, θέλει μια χημεία. Θέλει θέλει μια χημείας πρέπει να την εμπιστεύουμε, δεν... δεν. Mm. Αυτό ισχύει λίγο, νομίζω, δηλαδή και εγώ το έχω νιώσει, ότι θες να έχει χτίσει κάτι με τον άλλον, mm. έστω και σε ένα πολύ βασικό επίπεδο. Αφού το έχετε, επειδή έχετε κάνει σεξ, προτού να γίνεται ανάπηρη. Ναι, αυτό για πες να... Και έχει αυτό ισχύει, Είναι Με κάτι αυτό δεν είναι για πέ. όχι, εγώ δεν το είχα αυτό. Το, το αντιλαμβανόμουν ότι θα το έχω αυτό το πρόβλημα. Και έτσι, ας πούμε, τώρα στην Αγγλία να είμαι σε πάρτι και να έχω πιει και εγώ και η κοπέλα και να προσπαθούμε να συνηθούμε. <laughs> να μην <laughs> την <τα> καταφέρνουμε <laughs> καθόλου στον αφήγμα από το πάρτι, δεν υπήρχε καμία συνεννόηση. Ναι. Ε, και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι χρειάζεται αυτό που λέτε. Αλλά δεν το ξέρει στα 18-19, ξέρω ναι. εγώ. Στην θα Ελλάδα, πώ πας... ήταν ο Αθηνίο Συνέφηβο. Α πούμε, ιδίω, δεν ξέρω, Αθήνα, κομματινή. Κομματινή. Ε, Έφηβο ήταν λίγο. Σκέψτε μου, τελείω άτριχο, με μαγουλάκια. Ε... Και ήμουν 17-16 και μοιάζα 13. Και ήμουν και Εκεί... πρόσωπος, Το δεν... νερό κάθε πεδό. Πιστεύει <laughs> ότι. <laughs> δεν καθόλου. Εκεί η κομμωτινή δεν βοηθούσε και λόγω μεγέθου, ότι ήταν λίγο όλα πιο. Το μέγεθο τη κομμωτινή Τσικ... του σπίρου. Ε. Το σπίρου μια χαρά είναι τη το... κομμωτινή. <laughs> δεν μετράει το μέγεθο του πολύ, δεν έχει σημασία. <laughs> Εντάξει, παιδί μου, <δείγουμε το laughs> ότι στην Κομωτινή, σε μια πόλη σαν την Αθήνα. Ε, και, άμα μπορεί να κάνει κάτι χωρί να μαθευτεί όλη την πόλη, α πούμε. Ε, αυτό λες, το είναι λες, να θέλει. Λες, Επειδή είσαι κομμα... λίγο ο άτυπος δήμαρχο τη Κομοτινή. Μάλιστα στην Κομοτινή, αν πάει κάποια ή κάποιος ή οτιδήποτε με το με το σπίτι, θα το μάθει. Δεν είμαι. Oh. Εγώ φαντάζομαι oh. ότι με το που έγινε δεκαδρών όλοι οι Κομοτινοί ήταν λοιπόν παιδιά. Δεν ήταν έτσι, έγινε δεκαδρών. Πρέπει να χαμίσει. Δεκαδρών. <laughs> Τα παιδί στο 13 ήμουν. Περάμε μηνύματα, δεν κατευθυντικά μηνύματα. Περάμε πολύ καλά μηνύματα. Είναι ένα όλο, ξέρω εγώ, με λιμόλις της Και έχει πάει, προφανώς έχεις πάει. Εγώ τρελάθηκα, ειλικρινά, να περπατάς με το σπύρο στην κομματινή είναι αν το έχω κάνει. Σαν opening τη πανέμορφη και το τέλο του Disney που η Μπέλ πάει στο χωριό και όλοι λένε Μπουντζούρ, 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 Πριν να σπίσουν, μου λέει Σφυρά, Σφυρά, Σφυρά. Παράγοντα το Είναι μικρή πόλη. Αλλά αυτό βοηθάει όμω τι όχι, oh, δεν βοηθάει, γιατί όλοι γνωριζόμαστε. Ακριβώς. Mm. Εκεί, αλλά έχει τέσσερις και, και φτύτριες και... πολύ. Και... Ναι, παιδί, αλλά κάποια που σκεφτόταν να πάει μαζί μετά να σου πει, αχ, θα το μάθουν όλοι, και θα το πει, και θα πουνεί και... Ε, δεν τη θες αυτήν. Αυτό είναι... Nah, ξέρω, είναι το ίδιο με το άλλο. Το ότι yeah. κάποιος που το φοβάται αυτό που δεν θέλω με τις είναι σαν αυτοί οι οποίοι... Αν ναι, εντάξει. Με ακούσταν ότι... και δεν με βρίσκουν στην αστεία. Mm -hmm. ας, ας... ναι. Ναι. Ε, Ή εφαρμόζει μια χημήθεια, άμα θε πολύ για κάποιο λόγο. Τι είναι, είσαι, έχει συμβόλαιο έτοιμο, α πούμε. Έχεις... Ε, όχι, Έχει σχετά ένα. Είσαι ησυχία με του δεν το κάνει μετά βουκιά. Ναι, δεν δι... Εντάξει, παιδί μου, και έλα. Σήμερα στι 4 το ξημερώ με τα πίδηξα. Αυτό. Τη Μαρία! Του Νικόλα που έχει το φούρνο. Γιατί αυτό είναι το θέμα στην κομμάτια. <laughs> το, κάτι, το βολικό που έχει η πόλη το. και δεν το έχει Αθήνα είναι το αν την έχετε την ζωή. Αυτό είναι. Ναι, εντάξει, εκεί έχει μεγάλη διαφορά. Ότι μπορεί ναι. να βγει και να κοινωνικοποιηθεί. Ναι. Μπορεί να, να... γεννήσει χιλιόμετρα. Καλά, δύο είναι όλα και όλα. Δεν είναι στην αυτό. Οποία... Ναι, αλλά αυτό... <laughs> <laughs> αυτό... Ε, αυτό. το έψηκα πρόβλημα στην Αθήνα παλιά. Δηλαδή. Ε, Θυμάμαι αυτό γενικά, θα έλεγα στην Αθήνα, όταν κινούσα από Αγγλία. Το να μην μπορούσε να πας πουθενά, δεν είσαι αυτοκίνητο. Mm -hmm. Το μετρό δεν χτιζόταν και τώρα που υπάρχει δεν πάει παντού. άλλο ε, λεωφορεία όπω στην Αγγλία. Δεν, δεν υπάρχουν, δεν θα τα πάρει. <laughs> ε, και γενικά χωρίς αυτοκίνητο στην Ελλάδα, χωρίς δικό σου όχημα, basically, mm. στην Ελλάδα, νομίζω... Είναι δύσκολο και είναι δύσκολο Πάντη. για τους να, να ανοίξουν τον κύκλο του στην Αθήνα. Δηλαδή, άμα, άμα δεν βγαίνει, δεν θα γνώρισες εύκολα ναι. Και προφανώς αυτό επηρεάζει και την ερωτική σου και η σεξουαλική σου ζωή, δεν... mm. Και το ψυχολογικό κομμάτι που είναι από το πιο σημαντικό, βασικά να ναι, έχει ότι... δηλαδή ναι. να, να βγει έξω. Ναι, και να νιώθει άντα, γιατί εγώ προφανώ νιώθω πιο άντα από να συνέχεια, αλλά ξέρω ότι ακόμα έχω δουλειά να κάνω. Δεν mm. είμαι. Άλλαξε και ο δικό σου τρόπο που προσεγγίζει κάποιον. Αναγκαστικά. Mm. Αλλά αυτό καθαρά πρακτικά, γιατί okay. δεν βλέπω καλά. Βλέπει τον και όταν. Έχω πιάσει άλλο μέλο σώματο από αυτό που ήθελα. <laughs> Έχω μιλήσει στο... έτσι, στις... έτσι είπες ή ήταν όντως Όχι έτσι ήταν Τώρα έκυε... δεν μιλάμε για το πουλί του Κυπρόπουλου Αυτό θα βάλουμε Γιατί Αυτή είναι αστείο Γιατί Αυτό θα το βάλουμε κατευθείαν να παίξει έτσι Αυτό θα είναι, βάλουμε... είναι, γιατί... Αυτό θα είναι το τέλειο της Κυπρόπουλης Το τέλειο ήταν που το άρεσε πάρα πολύ το ίδιο του Κυπρόπουλου Του αστείου Ας πούμε το να βγω βράδυ Σε ένα μπαράκι με δυσκολεύει πάρα πολύ. Ακόμα και σε αυτό το λόγο τη όραση, το βράδυ, εγώ δεν βλέπω σχεδόν καθόλου. Είναι πολύ δύσκολο. Έτσι και δ... αλλάξει θέση αυτό τον οποίο μιλάω, χωρί να μου πατέζει. <χάσα <φορεύλω>. <χάσα》<laughs> <χάσα <χάσα> το χάσαμε. Το χάσαμε το καμί ότι δεν <χάσα> έχει. Ε, το άλλο είναι ότι η, 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 ακοή μου, λόγω όλων των θεμάτων με την όραση, η ακοή μου γίνεται πάρα πολύ ευαίσθητη. Δεν έχω γίνει τε, τε, βλά, αλλά... <σχυ> ή ούτε οξύνεται, απλώς είναι πιο ευαίσθητη. Έχεις ευαισθησία στην ακούω, που σημαίνει ακούω τα πάντα. Το οποίο <σχυ> είναι ακάλυψα στην Ελλάδα, ας πω. Όχι, ας το πούμε, αμέσως, τι είναι. Εκεί, εκεί μόνο. Στην Ελλάδα... Τα περισσότερα εστιατόρια παίρνουν μουσική πολύ δυνατά ενώ Εσύ, ναι, mm. Αυτό πάντα με ενοχλούσε αυτό. Είναι πολύ κακό αυτό. Ναι, αυτό με παλιά δεν ενοχλεί. Εγώ τώρα είναι απογορευτικό. Δεν ακούω τίποτα. Και άλλο μου λένε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Και με τι εννοεί! Τι εννοεί ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Στο τραγουδόλο είναι πάρα πολύ λογιστικό. Ε, ε, αν δεν έχει μουσική, ακούω πολύ καθαρά συζητήσεις από τα γύρω τραπέζια και του κουμού. Αυτό έχει ενδιαφέρον όμως. Τι, <laughs> αν βγει εξάπτυ... την παρέα σου, ναι. Αλλά αν έχεις βγει για πίτσι πίτσι και δουλειά... Πίτσι <laughs> <laughs> και δουλειά. <laughs> <laughs> είναι διαφορετικά αυτά είναι το. Όχι, είναι συστηματικά. έχει βγει για φλερτ ή επαγγελματικού λόγου, είναι πάρα mm. πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να κάνει. Ναι, αλλά yeah. αυτό, αυτό αφορά πρακτικά ζητήματα, όσον αφορά την, το δικό yeah. σου τρόπο που επικοινωνεί ή το δικό αυτά σου. Αυτά τα πρακτικά ζητήματα έχουν επηρεάσει μου έχουν δημιουργήσει okay. παραπάνω ανασφάλεια. Okay. Δεν ήξερα ότι βγω το βράδυ δεν με αχλεί τόσο πολύ ο ήχο. Όταν ξεκίνησα να βγαίνουμε με φίλου το συνειδητοποιήσω ότι δεν μπορούσα να παρακολουθήσω συζήτηση. Και αν μου άρεσε κάποιο που ήταν στο ίδιο τραπέζι, ήτανε... Τι κάνει! Τι! Ναι! Και μου λέει η φωνάζει, γιατί φωνάζε. Ήρθε να ακούω τίποτα. Σε ακούει όλο το εστιατόριο. οπότε εκτό από το ότι δεν ένιωθα εγώ πολύ άντα με καινούργια μου σωματική κατάσταση, αυτά τα πρακτικά πράγματα προσθέσανε να mm. μια δόση ανασφάλεια που δεν την mm. είχα να κλάμε Ήμουν καλά τα δικά μου. <laughs> <laughs> ε, ναι, ακόμα με δυσκολεύει το, ξέρεις, το να πλησιάσει κάποιον. Δεν να πλησιάσει διακριτικά, και να πα να μιλήσει. Ναι. Κάτσε λίγο εκεί, δεν δε, 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 δε χωράς, κάτι λίγο έτσι από εδώ. Όχι, και μετά πρέπει να σε κάποιο μπάρ και σε όρθια η διαδικασία. Ναι. Ακόμα με ζωίζει. Επίση δεν είναι εύκολο να κάνει ε, βλεμματική επαφή. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλά εμπόδια μεταξύ κάποιου όρθιου ανθρώπου και κάποιου καθιστού. <laughs> <laughs> ε, και κάτι να είναι πάλι δυσκολεύοντα. <laughs> Εδώ μιλάνε τα μάτια, τα διάφορα είναι μουγκά. Ε, επίσης, όταν ε, νομίζω τώρα το αισθανόμισα, όταν μας καλούνε σε χώρους που είναι, και είμαστε μαζί και είναι πολύ μία ανάπη γύρω μας, mm -hmm. εγώ θα κολλήσω πάνω σας. Θα είμαι κομμάτιο από τα χωριά. Γιατί έτσι... Όσοι πλησιάζουν κάνουν έξτρα προσπάθεια για να μα μιλήσουν. Ναι, ανοίγουμε λίγο χώρο. <laughs> Αν είμαστε ένα ένας-ένας δεν θα σκύψουν. Αν είμαστε και τρει. Ναι, δημιουργούμε ένα. Ναι, ναι, ναι. Ένα, ναι, ένα μικρό... μικρό... safe <laughs> μικρό... <laughs> space. μια μικρή κοινότητα εκεί πέρα. Αυτό <laughs> εδώ, ένα μικρό. Ε, Αλλιώ. Εγώ καθίστημαι με ίδιο ψωδράφι με τα πέι. <laughs> Το οποίο δεν θέλω να τα γνωρίσω όλα τόσο καλά. Εντάξει, κάποια μπορεί να είναι πιο Φίλικα. συμπαθητικά, ναι. Ε, το άλλο πρόσεξα που δεν το είχα λάβει υπόψη και νομίζω θα γίνει και με αυτό είναι η ε, στο ύψος της πορδής. <laughs> το έχω φάει. <laughs> έχω μόναχο τώρα κοντά τέτοιο, μπύρα και ξινό λάχανο. Τρο πολύ oh. τέτοιο. Τρως πάρα πολύ. Δηλαδή... Και στα κλάπια κάπου κάπου δεν ακούγεται και τίποτα. <laughs> ναι! <laughs> ναι, ναι. Που όλοι αφήνουν είναι αβέτα. Αυτό <laughs> <στα κλάπηδη>. okay, <laughs> <σε Michigan. laughs> oh, και είσαι μέσα και. Ω, και πρέπει να φύγει <laughs> <funeral. laughs> Δεν μπορεί γιατί θα ανάβει σαν μαξίδι. Και στάζει και λίγο τζιντόνικα από, <laughs> από πάνω, σε ακούγεται από πάνω. Ναι, είναι αυτέ οι καταστάσει είναι υπέροχε. Αυτό. Αλλά ξέρεις, κάποια πράγματα, τουλάχιστον δηλαδή στο κομμάτι τη επικοινωνία, νιώθω ότι μετά τη βλάβη έχω βελτιωθεί. Δηλαδή, ξέρει, ξεπερνά λίγο Κάποιε μάτσο α πούμε. Αχ, καλά, ναι, και αναγκάζει αυτό. και λίγο λοιπόν, να επικοινωνήσει, να αποκτήσει μια σχέση, μια μια, 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 μια να κάνει και λίγο φόκο στο σύντροφό σου. <laughs> <laughs> Όχι, ε, έβγαινε. <laughs> <laughs> Τι έκανε πριν, δηλαδή. Συγγνώμη, πριν τι έκανε. Τι αλήθειε ενό millennial. Λόγω αναπηρία, αναγκάστηκα να σκεφτώ. Αναγκάστηκα να σκεφτώ. Ο Φάνηκα πολύ μαλάκα στο Τι έκανε πριν, δεν ξέρω. Όχι, Φάνηκα 15 χρονών. Εντάξει, βέβαια, στα 20 μου την πιζά. Ενώ ρε παιδί μου ότι σε βάζει μια διαδικασία να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία και η χημεία. Πρέπει να. και να πειραματιστεί και πράγματα. Ναι. Ναι. Να πειραματιστεί, να βάλει και το σύντροφο σου στο παιχνίδι. Mm. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, το κεφαλικό κομμάτι, το βελτιώνει την εμπειρία αρκετά από αυτό. Θα έλεγα αρκετά. Ναι, γιατί γίνεται πιο. Εσύ δεν με έχει ζήσει το πριν. Ε, λιγότερο γελίο από αυτό που είπε πριν. <laughs> δεν είναι <laughs> όμω αυτό. Ε, 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 νομίζω ότι αυτό που γίνεται είναι. Α, αν το δούμε χοντρικά, δεν μπορεί να κάνει επιπόλαιο σεξ με την Οπότε αναγκαστικά το σεξ που κάνεις κάνει είναι πιο Επίσης, βαθύ, και... πιο σημαντικό, πιο... έχει πιο εγκεφαλική διέγερση και σου Και, και σαν, σαν άντρα, αναγκάζει να αποβάλει πολλά στερεότυπα, α πούμε. Του... του, το... του, του, του δυνατού σώματο που το πρέπει το να έχει. Αυτό το στή... πράγμα που σκέφτηκα. Το ε, τον πρώτο χρόνο αφού βγήκα από το νοσοκομείο πόσο πιο δύσκολο είναι για έναν άντρα η σωματική αναβλή. Δεν ξέρω. Η σωματική βλάβη. Ά, η σωματική, Ά, η σωματική βλάβη. Αρχικά. Αρχικά. Ναι. Γιατί <laughs> και αν το πάθεις μικρό σου Πρέπει να σου φύγει, φύγει το στερεότυπο ναι, το το του... Γαμά... Sorry, το οποίο είναι τέλειο μέσα. Το πάθεις μικρή ηλικία. 19-20 μέχρι 24. Αν το Πάσει στα 40 πατριμένος με παιδιά που είσαι ο προστάτης της οικογένειας και... αυτό νομίζω ότι άμα το έχεις με το μετάλλητη όποτε και να το έχεις πάλι δεν φεύγει δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο ανοιχτό μυαλός για να σου φύγει Εντί, αλλά 20 χρόνια παραπάνω και ότι ναι, να έχεις και παιδιά γιατί είσαι υπεύθυνος για παιδι... κατάλληλος έχεις ένα ναι. extra level το οποίο γυναίκε δεν είναι πάντα το... να τα δίνουν. Θέλω να το δούμε στα άλλα. Όποια Έτσι <σε> συμφέρει. <laughs> Λυπά. <Όχι>. Λυπά. <laughs> Λυπά. Εγώ δυσκολό. Εγώ δυσκολό. Θα πέσει. μάλλον. Θα πέσω πάνω σου με νόημα. Κάσε, ξέρω. Κοίτα, <laughs> για να υπήρχε αυτό το contact, θα χρειαζόταν ένα σεξουαλικό βοηθό. <laughs> Κύριε, <laughs> καλή καλή πάσα αυτό. Ξέρει τι είναι ο σεξουαλικό βοηθό. Θε το εσύ, Να μην πούμε τίποτα πολύ γλυκό έτσι. Έτσι, να το πείσουμε μια πάυση. Εγώ θα ήθελα άμα κάνουμε σε έξι Εμιστέ, εμιστέ. ναι. Όχι, το πλέον φυσικά. Να δοκιμάσουμε χωρί έξι λίγο βεθό, γιατί νομίζω θα γελάσουμε τόσο πολύ. Θα είναι τέτοιο γέλιο. Αν είμαστε κεντρικά ξαπλωμένοι, τόχο. Αναλαμβάνω εγώ. Κύλιαμα από τον έναν Γαμώ από τον ένα <laughs> στον άλλο. Θα Ναι, να, αλλά κάποιο πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο που για να κυλιέσαι. Ή κυλιέσαι το πάτωμα. Να κυλιστούμε όλοι. Κάτι, Πού θε να κυλιστούμε. Κάπου άνετα. Έχουμε όλοι βοηθού. Η βοηθεία θα μα το παθήσει. Η βοηθεία είναι στο προσωπική βοηθή, δεν είναι σεξουαλική Αυτό θα μας λέω. Εκεί. πρέπει να εξηγήσει τη διαφορά. Βάλει βάλε λίγο στο... Ένα Εν, θεωρητικό Ο προσωπικό βοηθό ναι. που είναι το άτομο που βοηθάει το άτομο που έχει βλάβε. να φέρει ει πέρα τι διάφορε. Καθημερινέ. που έχει να κάνει ο σεξουαλικό σπουδό είναι κάποιο που. Πώ βοηθάνε οι μερικοί κτηνίατροι ή τα άλογα να κάνουν σεξ μεταξύ του, παίρνουν τον βίτρο και Άρα, τον βίτρο. Έκα, έκα, το... Έκανε κόμμα κάτι που σπάσουν κάτι γάτι, βάζουν μέσα στην Αγελάδα, α πούμε, για να βγάλουν το. Γι' αυτό σε <laughs> πήγα στην πηγή τώρα. Είδε τι έκανα εγώ εκεί, εσύ όμω στην Αγελάδα. <laughs> το είδα όλοι έτσι. Εγώ είπα, άλογα η <laughs> πηγή τώρα, ο Γιώργο είπε Αγελάδα. Είναι πάρα πολύ για το πώς βλέπει ενό τον άλλον. Καλό που το λέει, καλά. Το λες γελά. Θα μπορούσαμε να κορυδέψουμε τους βοηθούς μας. Να τους πούμε, άσε με εδώ να κατουρίσω και ας είναι γυμνή η δίπλα. Αλλά άσε με γυμνό. Η Γιάννη Τεκόρ, δεν τη βλέπει. Ράντο Πόγκι, Δεν τη βλέπει και έτσι μετά θα μπορούσε να κάνει αυτή την ακροβασία. Ναι, αλλά εγώ δεν το έκανα στο κρεβάτι. Εντάξει, εσύ μπορεί να πει ότι θα αλλάξει ρούχα. Άσε με εδώ που είναι ο Σπύρο και η Καταρίνα γυμνή, άσε με και με αλλάξει εδώ. Ναι, ναι, έτυχε. Είναι Τεκόρ αυτή, δεν είναι εδώ. Αλλά ναι, πολύ συχνά νομίζω Σεξουαλικό βυθό στην Ελλάδα δεν έχουμε. έχουμε... Όχι, όχι, είναι σε πολύ λίγε χώρε στον κόσμο. Δηλαδή ούτε στην Ευρώπη είναι πολύ διαδεδομένα. Ε... Έχει πολλέ πτυχέ η σεξουαλική βοήθεια. Είναι ο σεξουαλικό θεραπευτή που μπορεί να κάνει μαζί σου την πράξη, να υπάρχει συζήτηση Αυτό και βελτίωση. Αυτό μου είπαν ότι υπάρχει και στην Πορτογαλία τώρα. Mm. Λέγαμε ότι υπάρχει και στην Ολλανδία. Ε, υπάρχει και στην Πορτογαλία και στην ναι. Ισπανία ειδικά εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Νιώθει ότι θα ένιωθε. Νιώθει ότι θα ένιωθε. Ότι, θα... ότι θα ήσουν άνετα άμα συμμετείχε και ένα βοηθό στην ερωτική πράξη με κάποιο άλλο άτομο. Δηλαδή δεν ξέρω, το έχω σκεφτεί, παιδί μου. Δεν ξέρω. Θα χειροκροτούσε. Θα σου τα. Positive να σου έλεγε. Αυτό positive reinforcement. Μπράβο. Καλά, αυτό. Δεν το τόσο καλά. Πολύ καλά το πάτε. Ναι, ναι. Κατά ή να γυμνάζεσαι και ζωγάει ένα τέτοιο μετά. Και αντίστοιχα να κάνει και αρνητικά σχόλια. Δεν το κάνει καλά αυτό τώρα όμω. Τι ήταν αυτό. Τι, σου είπα, τι, Ειλικρινά ε, δεν ξέρω. Και αυτό που έχω ανακαλύψει καθαρά από προσωπική είναι ότι νομίζω τα ανθρώπινα όντα προσαρμόζονται πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα mm. σε όλε τι καταστάσει. Ε, οπότε υποθέτω. Ναι, μάλλον. Αν χρειαζόταν, δεν νομίζω θα, κάπως θα με βρει. Κάπω θα το μπλέξει αυτό στο. Ναι, γίνεται. Mm. Είναι, απλά ο σεξουαλικό βοηθό έχει, δεν έχει εφαρμοστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό για να ξέρουμε πώ ακριβώ λειτουργεί η Γενική Ναι, και αν έχει εφαρμοστεί να έχουν κάνει έρευνε σε βάθο. Έχουν γίνει κάποιε έρευνε, απλά υπάρχουν αντιδράσει. Είναι ηθικοπλαστικά στο... σε κάθε χώρα. Είναι ναι. κάπω το μετέχνιο μεταξύ τη και του βοηθού. Είναι καθαρά εξεργασία. Έχει πολλέ πτυχέ. Δηλαδή, μπορεί να είναι ναι, ναι. ένα σεξουαλικό βοηθό που σε βοηθάει καθαρά για το πριν και το μετά. Οκ. Okay. ή να σε τοποθετεί κιόλα ή όχι. Ναι, και εγώ, άμα χρειαστεί. Ναι, στα θέματα. Ε, παιδιά, με είναι νοητική στέρηση. Σε νοητικέ βλάβε. Okay. Mm. Σε νοητικέ βλάβε. Σε νοητικέ βλάβε νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι κάποιο Μα βέβαια, γιατί. Ε, εξεργάτη ή εκπαιδευμένο σεξοθερμοκρατή, σε <συσχεσίλιο> ότι όταν κάποιο άτομο μπει στην εφηβεία και έχει ορμέσει, έχει μένει το μυαλό ενό κρουμποτεύνου. Παράδειγμα και κακό τετράχνο, ξέρει το Αλλά το σώμα του τη είναι 17 ναι, yeah, Οι ορμέ υπάρχουν, δηλαδή νομίζω ουμαίς, ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν ορμέ, α πούμε, αλλά. Υπάρχουν, ναι, είτε. και όταν δεν υπάρχει διέξοδο, mm. ε, δημιουργούνται παραπάνω προβλήματα. Ε, χρειάζεται μία καθοδήγηση ουσιαστικά, mm. όχι για να μπει σε μία ρουτίνα συγκεκριμένη, αλλά για να ανακαλύψει το σώμα σου. Δηλαδή και σε κάποιον που θα αποκτήσει μία βλάβη, όπω εσείς οι δύο, να μάθει το σώμα του εξ αρχή ε, και σε κάποιον που έχει την βλάβη από πιο πριν. Να μπορέσει να βρει τρόπου για να έχει επαφή με το σώμα του. Ε, θυμάμαι δηλαδή... ότι ήμουν και σε μια συζήτηση κάποτε για γι' αυτό. Mm. Και είπετε μια ιστορία που βοηθούσε η μητέρα το παιδί, α πούμε. Παιδί. Αυτό, τι πώ φοβάται, το έχω ακούσει. Το να μην μητέρα, το γιο παιδιά. Mm. Η ελληνική οικογένεια. Παντού Αυτό είναι, τα μετά πάντα. είναι λίγο κοινόταντα, όντω. Είναι λίγο ναι. <laughs> Παρά είναι κοινοδότη. Παρά είναι. Ε, κάπω. Να το στείλουμε στο λάθο μου. <laughs> Αλλά η εκπαίδευση είναι ένα θέμα. Γιατί και εγώ, α στο ΚΑΤ, δεν έλαβα ποτέ κάποια είδου σεξουαλική εκπαίδευση. Mm. Το να μάθει. Mm. Γιατί συνήθω απλά εστιάζουν λίγο στην στη τεκ, τεκνοθεσία. <laughs> Πώ θα κάνει παιδιά <laughs> που <laughs> πιέστηκα. Δεν με νοιάζει. Είμαι 22, α πούμε. Εγώ θέλω να κάνω σεξουαλική εκπαίδευση. Καλά. Mm. ξέρει μου λένε όλοι παιδιά θες και με... Εσύ δεν υπήρχε τη κουβέντα στο νοσοκομείο στην αποκατάσταση. Όχι, όχι. Μα εμένα το θέμα ήταν ότι α πούμε αυτό που λε, έτσι ώστε να στο κάτ που έχουν από τα καλύτερα νοσοκομεία τη χώρα για αυτοκινητιστικά. Οπότε εκεί είναι ε, λάμβανε στήλες αντιμετώπιση. Εμένα που δεν ήταν ατύχημα και ήταν έκρηξη εταίρου. Ατύχημα το Ατύχημα για το. Ατύχημα. δεν, χωρίς αυτοκίνητο, ναι. Σκατύχημα, μωρά, Η πιο γυναίκα στον κόσμο. Πόσα χρόνια στην μορφή. Λοιπόν, και δεν ξέρανε. Ήταν επειδή μετά αυτό που έπαθα, το συζητητικό σοκ, έγινε μια λυσίδα αντιδράσεων που δεν κατάφεραν να καταλάβουν τι είχε περαστεί και που ήταν η βλάβη, μέχρι ένα χρόνο μετά. Ω, Οπότε δεν ξέρανε πόσο καιρό. Νομίζανε ότι εγώ σε τρεις μήνε θα προβατήσω. <χω> ότι θα δεν είχαν καν καταλάβει ότι είχα πρόβλημα στι λεπτέ κινήσει. Δεν το είχε πάρει κανένα χαμπάρι. Και όταν άλλαξε ο ομιλία μου, η μισή γιατρή ήταν. Είναι επειδή σκουραστεί. Μόνο το πέρασε στο σώμα σου. Ακόμα και τώρα δεν έχουν. Δεν ξέρουν τι μπορεί να φτιάξει, mm. αν μπορεί να φτιάξει, να επανέλθει όχι. Και νομίζω ε, σε μια φάση δικιά μου που πάλι είναι διαφορετική από τους πριν, είναι διαφορετική από τον κρόνι. Το να, να, περιμένεις μέχρι να γίνεις καλύτερα είναι... Ξενοτικό. Είναι, 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 ψεύτικο. Ναι, δεν υπάρχει. η ζωή είναι, σου είναι, είναι τώρα. Λού, είναι λούπα. Δεν θα, άμα, δεν θα από εκεί. Μα αυτά είναι φλακίε. Τώρα είναι. Αυτό που θα κάνει, θα κάνει τώρα. Φούλα να μπροστά, μη παράλληλο, μη παράλληλο, χέρια, πόδια, whatever. Τώρα. <laughs> μπορεί να παρελθεί, να μην επανέλθει. Μπορεί να γίνει πρωταστή του πινκ-πονγκ. Γιατί. <laughs> Παλάκια. Παλάκια. Αλλά δεν είναι να περιμένει μέχρι να γίνει. Είναι αυτό που. Είναι η ίδια νοοτροπία που έχει ο κόσμο ότι. Ε, δεν θα φτιάξω το μπάνιο στο σπίτι, μην έχω αρκετά λεπτά για να φτιάξω και το πάτωμα και τους. Τώρα, τώρα, μη δένουμε νουμότροπο του προσώρου. Do it now. Έχω Δεν δίνω πολύ Μου είναι και πολύ ανακουφιστικό να καταλάβεις mm. ότι δεν είναι βασικά το σώμα σε αυτό που. Ότι είναι... πειράζει. <σχεδιά> ναι, Τι πειράζει. Είσαι ο Γιώργη το είμαι κατά την σου πυργού. <σχεδιά> Εγώ μαζί σα περνάω. Πραγματικά το ξέρετε, σα λατρεύω τελείωτα. <σχεδιά> Α, αν μπορούσα, <μας, σχεδιά> θα σα ζούπαγα συνέχεια. Αν μα έβλεπε, θα μα ζούπαγε συνέχεια. Τι είναι, Γρηγόρη. Ήταν γλυκιά τώρα. Ναι, να καλό, όλα. Δεν θε. Αρχιδάκι δεν θε. Δεν σε ξαναπιάνω ποτέ. Σκέψτε τώρα να μου λε αρχιδάκι στην παγκόσμια μέρα τη αναπηρία, Γιατί δεν είσαι, τι αλλάζει. Σου ταιριάζει. Δεν είναι σωστό. Γιατί. Μουλώ, μα εκείνη τη μέρα όλοι μα λένε οι ώρε και τέτοια και εσύ να μου λε αρχιδάκι. Το ότι είσαι ήρωα δεν σημαίνει ότι δεν είσαι αρχιδάκι. Επίση, να εξηγήσουμε τώρα ότι η ηρωικότητά μα δεν είναι και που νομίζει ο κόσμο ότι είναι. Είμαστε ήρωε γιατί. Ε, δεν έχουμε σκοτώσει κανέναν που θα <laughs> Δεν έχουμε ρίξει μπουκέτο το κουτουλιά σε κανέναν που μα λέγεται δεν ψυχή. Μπορεί να μου δείξει πώ θα έχεις μπουκέτο το οίκου τουλιά. <laughs> πήγαινε και τίποτα το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, τίποτα. Έτσι. <laughs> <laughs> Δεν έχουμε πατήσει κανένα. Στην Αγγλία υπάρχει. Αυτό είναι παγκόσμια μέρα. Γιορτάζεται κάπω. Δηλαδή είναι, ναι. είναι, το ίδιο στυλ. εδώ. Είναι, ναι. είναι, ναι. ναι. είναι, είναι, το ίδιο στυλάκι. Δηλαδή δεν είναι με την δικιά μα πρωτοτυπία. Όχι. 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 Απλώ είναι, είναι λίγο καλύτερα αυτά που γίνεται. Δηλαδή. εξαρτάται. Αυτό εξαρτάται Πού βίσχυσε, τι, που και πώ, ναι. ναι. Αλλά δηλαδή, το... σίγουρα είναι καλύτερο. Το βασικό point είναι ότι εντάξει, okay, καλό είναι υπάρχει. Έτσι να. που και που να αναφέρεται. Και όχι, αφού να υπάρχει. Αλλά Φουλ να υπάρχει και ένα παγκόσμιο. Πώ το αντιμετωπίζει. Δηλαδή, άμα το βλέπει κάτι παραπάνω σε. απλά μια ευκαιρία για μια παραπάνω ενημέρωση, δεν έχει πολύ να κάνει. Δηλαδή, τώρα βάζει. το οι. Το... Έ... Ναι, αυτό το τίποτα είναι χαίρο πολύ. Αλλά αν βάζει όλο το έφορτο, α πούμε, απλά για μια ημέρα για την υπόλοιπη χρονιά, να είσαι σε φάση... Να είναι ακριβώ το ίδιο που. Έχω, νομίζω ότι το ίδιο πράγμα πάσχει και ο έρωτα στο Αγίου Βαλεντίνο. Αν είναι να μου δείχνεις... είναι από με έχει κλέψει. Αν είναι να μου λε μια φορά το χρόνο να μου δείχνει ότι με αγαπά. Ε, ε, ναι, δεν έχει νόημα κανένα. Ε, αλλά είναι πολύ καλή μέρα για αυτού οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν σχέση. με φοβερή δικαιολογία να αν θε να γίνει ανάπηρο, να γίνει το Δεκέμβριο, αυτό είναι το κόνσερ. όχι την πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά που. την πρώτη φορά που θα έρθει μέρα και θα σε ανάπροσω, νιώθει λίγο. Ένα φούσκομά. μάλιστα. Ένα αναγκαστήριο. Εκείταμε. Επίση, όλε αυτέ οι μέρε νομίζω θα πρέπει να είναι και λίγο γιορτή. Δηλαδή. Σέλμπρι, mm. δεν είναι να το ντρέπεσαι, ε. δεν είναι να το κρύβει. Είναι πράιν σχεδόν. Ναι, 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 Όχι, αίσθημα. είναι έτσι ναι. <σίλωση> η ζωή. Δεν σημαίνει. είναι αυτό που είναι. Mm, okay. και πρέπει να, να, βγάλουμε από το μυαλό των ανθρώπων και το δικά μα τα μυαλά την ιδέα ότι αν έχει τη χύψη ή βλάβη, δεν είσαι ολόκληρο άνθρωπο. Okay. Ναι. Αυτό, πολλοί άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Όχι. Το, την είχε αυτή την κουβέντα πρόσφατα για παιδάκια τα οποία βλέπουν με τα στερεότυπα στα οποία βυθίζονται σιγά σιγά 6-7 χρονών ναι, όλ. ότι κάποιο που είναι ακροτηριασμένο ξέρω δεν είναι ολόκληρο άνθρωπο. στην αρχή ότι είναι αλλά του λείπει ένα πόδι και μετά αντιλαμβάνονται ναι. κάνει αυτή τη στροφή ότι δεν έχει σημασία ότι είναι ολόκληρο άνθρωπο στυλ ακόμα και επίση. η άρνηση τη ευλάβη με Πάρα πολύ. Ναι, ε, αυτό είναι σου λέω. Είναι αυτή η αντίληψη ναι. που. Mm. Και νομίζω το, το συναντάω και έω από άντρε αυτό. Πιο πολύ από τις γυναίκες. γυναίκε. Νιώθω. Ε, κοιτάξτε. Okay. Δεν ε... έχω δει. Δεν... δει. Ε, ε, δει. λαμβάνει πάρα πολύ συχνά εγώ το. <συσίλω> δεν είσαι η αναπηρήνη, αλλά. Αναπτύ... Καλά. Όχι, έκα... όχι. <συσίλω> η αλήθεια σου λέω. Hello, και κοίτα με. Και εγώ είμαι. Πίστεψε με. Όχι, εντάξει. Δεν το κάνω κάνω για τη φήμη. Είμαι αλήθεια. <laughs> <laughs> το κάνω για τα τέτοια, για τα views. Αυτό. Έχουν αυξηθεί τα views του στο YouTube ή στι παραστάσει και όλα. <laughs> ε, ε, αλήθεια. Έχει νιώσει ότι. Τι είναι, παιδάκι <laughs> Είναι το <laughs> μεγαλύτερο <laughs> <τρομπούς> boost <laughs> στην καριέρα μου το έχω πει και το ξαναπεί. Αν ήξερα ότι μόνο αυτό χρειαζόταν, θα το είχα κάνει δέκα χρόνια νωρίτερα να παλεύω στα κελάρια και στον πόγιο στο Λονδίνο. Εγώ. Νομίζω αυτό είναι το, το πιο ευχάριστο μήνυμα για να κλείσουμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αν θε να δώσει ένα μπου στην καγιά σου, <laughs> στα ναι. Γίνει και εσύ ανάπη. Αυτό. Λοιπόν, το ευχάριστο μήνυμα για, για το μπου τη καγιέ τη Κατερίνα. Ναι θα κλείσουμε αυτό τον υπέροχο, αυτή την υπέροχη σεζόν του Cripstock. Με το υπέροχο κλείσιμο, με το υπέροχο τελείωμα από την Κατέινα Βένα. Μπράβο, Ιωάννη. Ε, τα καλά. Ευχαριστούμε όλε όλου και όλα που μα ακούσαν, που μα είδανε. Πώ ήταν, 10, 20. Όχι ήταν. Αυτοί, αυτού του 20. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κεντρικό πολιτισμό Ιδρυματικό Νιάχο για την για την υποστήριξη. Την Το πότε.gr τη φιλοξενία. Μην τα λε. Θα λέω σωστά, μην με διακόπτει. Συγγνώμη, συγγνώμη, δικιά τη διακόψω. Πολύ αυστηρό είναι. Επίση, μιλά λίγο πιο καθαρά. Ό, τι σου είπε. Τι σου είπε. Ευχαριστούμε την Κατέρινα Βρέμα από ήταν εδώ μαζί Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο και που το είπα αυτό στο Γρηγόρι. Και εμεί. Και είστε πανιδίνοι. Ναι, γρήγορα τελείωσε. Τελείωσα, Εσύ. Δεν το κατάλαβε κανεί αυτό. <laughs> Ήταν καλό για εσά. Ευχαριστούμε <laughs> πολύ. Πολτ.gr Το καλό να ακούγεται.